επιτρέψετε να διαβάσω ένα κείμενο για να είμαι πιο συγκεκριμένος στα πράγματα. Θα αρχίσω με μια ρίση που δεν είναι δικιά μου, αλλά την ασπάζουμε. Στην έρημο της βαρβαρότητας που ζούμε, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η καινοτομία και η φαντασία είναι που μετρούν. Είμαστε τυχεροί που η πορεία του σύμπαντος δεν οδήγησε μόνο στη δημιουργία της ζωής, αλλά και του πολιτισμού και των τεχνών. Υπάρχει μια παρακομπή εδώ. Η έρευνα και η δημιουργία είναι μια όαση. Δεν υπάρχει συναρπαστικότερο βίωμα για τον ανασκαφέα ερευνητή αρχαιολόγο από εκείνο τη στιγμή που θα προβάλλει στο φως μια πέτρα σκαλισμένη, μια στήλη με γράμματα, ή από εκείνο τη στιγμή που έρχεται ο αρχαιολόγος πρώτος σε επαφή με ένα αντικείμενο θαμμένο για αιώνες στο χώμα, αναμένοντας υπομονετικά τη δική του ματιά, το δικό του άγγιγμα, τη δική του πρώτη ανάγνωση. Το φράγμα χιλιάδων χρόνων που σε χωρίζει από τη στιγμή λάξευσης του αρχαίου λιπτού ή χάραξης των γραμμάτων εξαφανίζεται πάραυτα. Και η πιο ταπεινή επιτύβια στήλη με το όνομα κοινού θνητού ατόμου της αρχαιότητας διατηρεί την αξία της. Η αρχαιολογία της ανασκαφής στο ύπαιθρο, στους αγρούς, έχει το μοναδικό προνόμιο να σου προσφέρει τη χαρά και τη συγκίνηση της άμεσης, της φυσικής επαφής με τον άνθρωπο του παρελθόντος μέσα από τα υλικά κατάλοιπα του πολιτισμού του, καθώς και μέσα από τα οστά του που διατηρούνται στις ταφές. Είναι ωστόσο αναγκαίο η αρχαιολογία της υπαίθρου και των αγρών να συνδυάζεται με την αρχαιολογία του γραφείου ή αλλιώς της πολυθρόνας. Η ξένη Ραμπογιάννη εξακολουθεί να διαπνέεται από την αγάπη για ερευνητική εργασία, για να σκαφεί στο ύπαιθρο, χωρίς να παραμελεί την αρχαιολογία της πολυθρόνας, που έχει κύριο στόχο της τη συγγραφή, την παραγωγή συγγραμμάτων που απευθύνονται είτε σε ένα διεθνές αρχαιολογικό φόρουμ, είτε σε ένα ευρύτερο κοινό που διψά για πληροφόρηση σχετική με το πολιτιστικό του παρελθόν, την πολιτιστική του κληρονομιά, όπως το αναχείρας βιβλίο με τίτλο «Αρχαία Θουρία, το Ασκληπείο των εντόσεων αρχείου της Ιερός Διαμαντούρου, του Παπα-Κωνσταντίνου Διαμαντούρου». Η Ιερό είναι κόρη της αείμνησης αρχαιολόγου Ντέβις Διαμαντούρου, με την οποία είχα την τύχη να εργαστώ από τα φοιτητικά μου ήδη χρόνια στην ανασκαφή της Πέλας ως φοιτητής πρωτοετής. Μητέρα της εκδότριας. Δεν σας κρύβω ότι ένα βιβλιαράκι μου με τίτλο «Βιώματα από τη Μακεδονία» εκδόθηκε από την ίδια σειρά των εκδόσεων του αρχείου. Ισχυρά επομένως τα κίνητρα ώστε να δεχτώ ασμένους να παρουσιάσουν την αναχείρας έκδοση. Η Ιερό και η Ξένη, με την οποία έχω συνεργαστεί στην Αττική στο ξεκίνημα της αρχαιολογικής της περιπέτειας. Το καλέσει το αυτό βιβλίο δεν είναι ένας απλός τουριστικός οδηγός για τον επισκέπτη του αρχαιολογικού χώρου της Θουρίας. Είναι μια πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της αρχαίας μεσημιακής πόλης, της μνημιακής τοπογραφίας της, της ιστορίας της έρευνας και της βιβλιογραφίας. Εκτενούς θα έλεγα βιβλιογραφίας. Αφιερώνεται μάλιστα το βιβλίο αυτό στη μνήμη της μητέρας του Πέτρου Γραμπά, ιδιοκτήτη του Αγρού, όπου αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ο οποίος διευκόλυνε έμπρακτα την ανασκαφική έρευνα και υπήρξε και χορηγός της έκδοσης. Νομίζω ότι βρίσκεται ανάμεσά μας. Το βιβλίο περιλαμβάνει τα εξής τρία βασικά κεφάλαια: ιστορία της αρχαίας πόλης, τοπογραφία και τρίτον το Ασκληπείο με περιγραφή του ναού, της Τοάς και των αναθυμάτων καθώς και ανάλυση της λατρείας του Ασκληπείου γενικά. Οι αρχές φιλολογικές μαρτυρίες για τη Θουρία, ακούσατε ορισμένες από τον αγαπητό Δημήτρη Παπανικολόπουλο, περιορίζονται κυρίως στον Παυσανία, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη γύρω στο 160 μετά Χριστόν και λιγότερο στον Στράβωνα και τον Φουκιδίδη. Στη διάρκεια των ύστερων κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων,
η Θουρία αναδεικνύεται σε πρώτη σε σημασία μεσσηνιακή πόλη μετά την πρωτεύουσα Μεσσήνη, με την οποία την συνδέουν εκτός από την κοινή καταγωγή και τις λατρείες, όπως για παράδειγμα του Προσκυπίου και της Αθηνάς και άλλες λατρείες, το όμεμον και το ομόθρησκο, θα λέγαμε, τους συνδέουν οι κοινοί αγώνες στη διάρκεια των μεγάλων μεσσηνιακών πολέμων που ακούσατε, η κοινή δωρική λαγιά, το θεσμικό πλαίσιο, η διαίρεση σε 5 δωρικές φυλές και η τριετή θητεία των εφήβων που λεγόταν τριτήρενες, άνδρες 3 ετών, δηλαδή όταν αποφυτούσαν στα 20 τους χρόνια, στο γυμνάσιο της Θουρίας και αντίστοιχα στο γυμνάσιο της Μεσσήνης. Το 181-2 π.Χ. έτος κρίσιμο για το κύρος και την εξουσία της πρωτεύουσας Μεσσήνης και τη συνοχή της Μεσσηνιακής Ομοσπονδίας γενικότερα, έτος που συνδέεται άρρηκτα με τον τραγικό θάνατο του Φιλοπίμενα του Μεγαλοπολίτη, τελευταίο Έλληνα όπως τον αποκαλούσα, ο οποίος δηλητηριάστηκε δόλια φυλακισμένος στο θησαυροφυλάκιο της Μεσσήνης, έτος επίσης της πολύκροτης δίκης στο Καρνάσιο Νάουσος για τη διεκδίκηση εκ μέρους της Μεγαλόπολης περιοχών της Βόρειας Μεσσηνίας, οι οποίες της είχαν δοθεί για νομή και καλλιέργεια αντί του ποσού των 4 ταλάντων ετησίως. Ακριβώς το έτος αυτό της σκληρής τιμωρίας των υπαίτιων της δολοφονίας του Φιλοπίμενα από την Αχαϊκή Συμπολιτεία και της αποδυνάμωσης της Μεσσήνης, υποχρεώθηκε η Θουρία να ενταχθεί στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, όπως και η Μεσσήνη άλλωστε, η οποία αντιδρούσε ως τότε πεισματικά. Την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, η πόλη της Θουρίας ακολουθεί κατά κανόνα πορεία ανεξάρτητη από εκείνη της Μεσσήνης, κάτω όμως από την εξουσία της Σπάρτης. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια δηλαδή του Παυσανία, η Θουρία μετακινείται προς την Πεδιάδα, παιδινότερο μέρος από το Λόφο κατεβαίνει, το συγκεκριμένο και με άλλες πόλεις, όπου βρίσκεται μεταξύ άλλων το γνωστό σε όλους εντυπωσιακό συγκρότημα των Λουτρών, οι Θέρμες, όπως ονομάζονται, της Ρωμαϊκής περίοδου. Με τον Παυσανία Αναχήρας επισκέφτηκαν τη Θουρία οι Ευρωπαίοι περιηγητές, κυρίως τον πρώιμο 19ο αιώνα, όπως ο Λίκ, ο Κούρτιους, ο Φρέιζερ και ο Φιλίπ Λεμπά, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων τη θέση του θεάτρου. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η θέση, αλλά έσκαψε την κάποια άλλη. Αυτή, ωραία, απομένως είχε μάτι και διέστηση.